It's just a cigarette, and it cannot be that bad. Honey, don't you love me, and you know it makes me sad. Τόσο δυνατά να πες το πλατό! Να ξεκινήσει η εβδομάδα η φοβερή εδώ, στο Κούλε! Θα γίνει χαμός φέτος στο box. Όσο δυνατά! Ελιστάκια! Να μη καλή εβδομάδα σε όλους! Να μη τόσο δυνατά ένα! Χαμηλό! Παιδιά, τι είδα σήμερα? Είναι η μπλάδα στην Αθήνα! Το μπλανάκι μου, το μαράκι μου ήρθε στην Αθήνα. Γιατί η μπλάνα, άμα θυμάστε το μπλανάκι μου, αν θυμάστε, αριστερά μου είχα εδώ την πρώτη μέρα που ήρθα, που ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, αυτή την εκπομπή. Σας είχα πει ότι όσοι βλέπετε εκεί, είστε φανατικοί εδώ τηλεθεατές, ότι είναι στην Κύπρο. Και έβαλε μια φωτογραφία από το κέντρο της Αθήνας. Και περιμένω να τελειώσει η εκπομπή, να πάω την πάρω το τηλέφωνο να της πω: Πού είστε, να έρθω να σε βρω, να σε χαιρετήσω. Αφιερωμένο το τραγούδι στη Μαρία την Μπλάνα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Δώσε τη ρωτά. Ένα φτάνει μόνο ένα μαγικό σου βλέμμα να σε ερωτευτώ. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, να σου λέμε και για το ένα, το μαγικό το βλέμμα που φτάνει για να ερωτευτείς. Το θέμα, παιδιά, ξέρετε τι είναι, να μας κοινές. Είναι το πρώτο ραντεβού. Χαμός θα γίνει, δώστε δυνατά! Μόνο! Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού! Αλλά δεν είναι το πρώτο ραντεβού το τι κάνουμε το πρώτο ραντεβού, πώς προετοιμαζόμαστε, τι φοράμε και τα σχετικά τα έχουμε κάνει, αυτά τα έχουμε πει. Το πρώτο ραντεβού, εσύ που μου κοιτάς εκεί μέσα τώρα και κάθεσαι στον καναπέ σου, αραχτός. Ή στον υπολογιστή σου και βαριέσαι τη ζωή σου εκεί πέρα που είσαι αυτή τη στιγμή και λες κάτσε να ακούσω αυτή την κουλή να δω τι θα πει σήμερα το μεσημέρι. Έχεις πει ποτέ ψέματα στο πρώτο ραντεβού? Μην πεις ψέματα, θα μεγαλώσει μύτη, θα το δω. Θα εγώ θα το δω να ξέρεις, έχω διέστηση, έχω τέτοιες ικανότητες. Έχετε πει ψέματα στο πρώτο ραντεβού, να μας κοινέ. Συνέχεια, πού σου ρε. Δεν τρέπεσαι. Και λέω και εγώ θα πει όχι για να τον κράξω. Και αυτός είπε ναι, συνέχεια λέει. Έχεις δίκιο. Μπερμπάντι. Έχεις δίκιο. Λέτε και λέμε. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Εάν μου πεις ότι δεν έχεις πει ψέματα στο πρώτο ραντεβού, δεν θα σε πιστέψω. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα ψέματα που έχουμε πει όλοι τα καιρούς σε πρώτο ραντεβού. Σου λέει τώρα ο άλλος. Είσαι μόνος σου, να μας κοινές. Και έχεις το κορίτσι να ξέρω, σταλιάζεις στο σπίτι. Εκεί έχεις μια σχέση εξ αποστάσεως και σε περιμένει αυτή εκεί πέρα με το δάκρυ που έχει γίνει κορόμιλο γιατί της λείπεις και εσύ βγαίνεις με την άλλη στη γωνία και σου λέει άλλη είσαι μόνος σου, αυτό δεν είναι εδώ. Και λες εσύ, εφθαρσός. Και όλες, ναι, δεν είναι, εγώ είμαι μόνος μου, εγώ είμαι single, είμαι free to go. Δεν τρέπεσαι. Τσίπα. Το έχεις κάνει αυτό? Όχι, μην ανέβω πάνω στο control. Εσύ, Μέρη, έχεις πει ψέματα στο πρώτο ραντεβού. Όχι. Γελάει, καταλαβαίνετε. Έτσι έχει πει ψέματα σίγουρα. Εντάξει, και εγώ έχω πει ψέματα. Θα πω, πρώτοι εμείς τα λέμε εδώ. Πρώτοι εμείς εξευτιλιζόμαστε. Και μετά τα λέτε κι εσείς. Τόσο λίγο μέλισσες. Πικι, πικι. Τίποτα δεν φαίνεται να είναι πια το ίδιο εδώ. Και τις μέρες που απομένουν για να το μετρώ. Κι από υπομονή, άλλο τίποτα. Τίποτα, δεν έχει μείνει άλλη. Κι όλα μοιάζουν δύσκολα. Στροφά το χρόνο μετράω και ξεκινάω. Φορτώνω το αμάξι τη σκέψη μου σε τάξη. Κι αν όλα πάνε εντάξει, θα σαν το. Πάμε δυνατά. Κι η νύχτα αυτή θα είναι δικιά μας. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα πούμε για το πρώτο ραντεβού και τα ψέματα που λένε όλοι κατά καιρούς. Σας έχω πει με το χέρι, σας λέω με το χέρι στην καρδιά ότι έχω πει και έχω ψέμα. Ψάτα, έχω πει και εγώ ψέματα στην πρώτη ραντεβού. Να κάνω, όχι πολλά. Αθώα, μικρά. Όχι σαν το μασκινού πνικοτρώνες. Κατάλαβες. Λοιπόν, από εκεί και
Είχαμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Περάσατε καλά εσείς, παιδιά, εδώ, όλοι πίσω εδώ. Στις κάμερες. Ο γερανός μας εδώ. Δεν καταλαβαίνω τι κάνω. Εγώ πέρασα εξαιρετικά. Πήγα στην. Πεβούτηξα την Κυριακή. Παιδιά, ναι. Να σου πω κάτι. Πολύ ωραία θάλασσα, παιδιά. Εγώ τη βρήκα ζεστή. Και μπήκα με τη μία, να ξέρεις, έτσι. Έτρεξα μισή ωρίτσα στην παραλία. 30 λεπτάκια, δεν πολλά. Και μετά λέγει αυτό το παιδί, λέγει παίζει μέσα. Και μπήκα, πάμε, έκανα μια βουτιά. Βγήκα έξω, έπαιξα το βολεάκι, μια χαρά. Και μετά πήγα στη δουλίτσα μου. Και το Σάββατο, παιδιά, έχετε νιώσει αυτή την επιθυμία. Είχα να την νιώσω από την εφηβεία μου. Όταν θες πάρα πολύ να πας να κάνεις και να πας να πάρεις κάτι που το περιμένεις, που δεν είναι, πώς θα σου πω, ρε παιδί μου, βγαίνει ένα προϊόν, ας πούμε, ένα αγαπημένο πράγμα που το θες και το περιμένεις και το περιμένεις και το περιμένεις. Και είσαι σαν πώς είναι όταν πηγαίνουμε στη συναυλία και καθόμαστε και απ' έξω στημένοι 5 ώρες για να δούμε το αγαπημένο μας γκρουπ. Που πας και τη στείνεις σε ένα μαγαζί και περιμένεις απ' έξω και έχεις ξεροσταλιάσει για να πάρεις τα αγαπημένα σου, ας πούμε, παπούτσια, λέω εγώ. Ένα θα σου πω. Εγώ αυτά τα παπούτσια επιτέλους τα βρήκα. Είναι τα παπούτσια, όσοι ξέρετε και παρακολουθείτε, είναι τα παπούτσια από τη συλλογή της Ριάννα. Ξέρετε ότι είμαι big fan της Ριάννα. Αλλά αγαπώ πολύ και τα παπούτσια και τα συγκεκριμένα παπούτσια που έβγαλε, να ξέρετε, όχι δεν υπάρχουν σχεδόν πουθενά. 8 μήνες τα περίμενα, να ξέρεις. Η κακομοίρα είχε ξεροσταλιάσει το κολονάκι από τις 8.30 το πρωί και περίμενα να ανοίξει το μαγαζί, γιατί είχα μάθει θα έρθουν στο τάδε μαγαζί στο κολονάκι. Βαγγέλη μου, πολλά φιλιά, αγόρι μου. Και μου λέει, Ευαγγελία, 7 ζευγάρια, 7 νούμερα. Αύριο στις 10 η ώρα να είσαι στο μαγαζί, να έρθεις να πας, εάν το προλάβεις, το πρόλαβες. Τι φωτιά μου βάλες, λέω, Βαγγέλη μου. Εντάξει, μου το κράτησε. Αν να σου πω κάτι, μου το κράτησε. Μου λέει, δεν μπορώ να το κράτησω για πολύ. Γιατί άμα έρθει, μου λέει μετά τη μία, αυτά θα έχουν γίνει καπνός, αφρός. Λοιπόν, εσύ καλό μου κουλεράκι, μπορείς να με καταλάβεις μόνο. Γιατί ένιωσα στιγμές εφηβείας. Ότι πάω και ξεροσταλιάζω έξω από ένα καμαρίνι, έξω από μια μουσική σκηνή. Έξω, κατάλαβες, η μικρή γκρούπι, η Ριανίτσα, κατάλαβες, το υπά της Ριάννα. Έτσι ένιωσα. Αλήθεια, ξύνησα με την τζίμπλα στο μάτι και επειδή δούλευα το προηγούμενο βράδυ και άρχισα να κοιμηθώ και πήγαινα έτσι στο κολονάκι και λέω, όχι, θα πας να πάρεις τα παπούτσια της Ριάννα, αφού τα θες. 8 μήνες, παιδιά, βεβαίως. Και έχω πολύ χαρά, να ξέρετε, για αυτά τα παπούτσια. Δώσε δυνατά κομματάρα στα Βέντο και Μελίνα Σλανίδου. Κομματάρα. Κοίτα να δεις τώρα που πρέπει εγώ να πάω σε ανάσα. Αλλά θα μπω ξανά με αυτό το τραγούδι, γιατί μου αρέσει και θα σας το αφιερώσω, γιατί είναι υπερκομματάρα. Πάμε λοιπόν σε ανάσα και επιστρέφουμε να αναλύσουμε τα ψέματα που έχουμε πει όλοι μας και εσύ που έχεις πει, γιατί είσαι πει και εσύ, στο πρώτο ραντεβού. Φοβερό κομμάτι αφιερωμένο σε όλους εσάς! Και στα Βέντο, Θεός! Αγαπάμε στα Βέντο, να ξέρουμε πότε να πάμε στα Βέντο. Λοιπόν, επιστρέψαμε για να ξεκινήσουμε να αναλύσουμε τις ψεματάρες που έχεις πει στο πρώτο ραντεβού. Εντάξει, έχουμε νοηθεί και εμείς τι έχουμε πει. Θα κάτσω σε αυτήν τη γωνιά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Κάνει και αντίθεση με το μαυρούλι εδώ. Ένα πράγμα είμαστε εδώ. Όραμα και πράγμα. Λοιπόν, θα σας πω όμως πριν κάτι που σίγουρα πολύ το περιμένετε πάρα πολύ καιρό. Θυμάστε τόσο καιρό που σας λέω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν τα κατοικίδια σας πρωταγωνιστές του YouTube, οι γατούλες και τα σκυλάκια σας και οτιδήποτε. Ήρθε αυτή η ώρα. Ειλικρινά, οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Στείλατε πάρα πολλά βίντεο, απίστευτα πολλά τα παιδιά μέσα στο συγκεκριμένο τμήμα. Πέρασαν υπέροχα με το να κοιτάνε τα βιντεάκια σας, να γελάνε. Βλέπετε ότι τα κατοικίδια σας είναι γλυκούλικα, φοβερά, δεν το συζητώ, ζουζουνιάρικα όλα και σκανταλιάρικα. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα όμως να ψηφίσετε. Ήρθε αυτή η ώρα της ψηφοφορίας, γάτα ή σκύλος. Ποιο θα είναι το πιο viral βίντεο και το πιο viral pet. Λοιπόν, τα βίντεο έχουν ανέβει στο YouTube και περιμένουν τη δική σας την ψήφο. Μπαίνετε στο επίσημο κανάλι του MadTV Greece, youtube.com / MadTV Greece. Επαναλαμβάνω, youtube.com / MadTV Greece. Εκεί θα βρείτε όλο το playlist με τα βίντεο που έχουν ανεβάσει, ας πούμε, όλοι που έχουν στείλει όλοι οι υποψήφοι με τα κατοικίδια τους. Για να ψηφίσετε, το πιο απλό πράγμα γράφετε απλά στα comments
του βίντεο τον κωδικό που θα δείτε κάτω στο μέρος συμμετοχής, λέει, που προτιμάτε. Είναι πανεύκολο, το κωδικό του βίντεο το γράφετε σαν comment και η ψήφο σας είναι εκεί, έτοιμη, πανέτοιμη, για να αναδείξουμε το pet, το αγαπημένο του YouTube, που θα κερδίσει δικό του κανάλι στο YouTube και ενός έτους στροφή από την Πιουρίνα, την αγαπημένη μας Πιουρίνα. Από εκεί και πέρα, πάμε να αναλύσουμε τα ψέματα που έχεις πει εσύ στο πρώτο ραντεβού. Θα σου πω τώρα, δεν έχεις πει ποτέ ψέματα. Βάλε το χέρι στην καρδιά. Όχι το Ευαγγέλιο, δεν χρειάζεται. Παίρνω και αγοράζω και καρδιά, δεν έχω πρόβλημα. Βάλτε εδώ, βαθιά. Και πες μου, έχεις πει ποτέ ψέματα για την ηλικία σου? Όχι, δεν καλά. Όλοι έχουν πει ψέματα για την ηλικία τους. Αγόρια και κορίτσια, να ξέρεις. Βεβαίως. Εγώ δεν είμαι σε αυτήν την κατηγορία, δεν έχω ψέματα ποτέ για την ηλικία μου. Μου έχουν πει ψέματα για την ηλικία τους, έχω να σας πω. Μου τύχε να είναι μικρότερος και μου είπε ότι είναι μεγαλύτερος. Ντροπή! Ήθελε. Πού πας, κύριε, γιατί λες ψέματα? Να μην ξέρω εγώ. Εγώ δεν θέλω μικρούλι μικρότερο από μένα. Εμένα μου αρέσουν να είναι εκεί κοντά σε μένα, άντε και λίγο μεγαλύτερο. Θέλω να είμαστε κοντά. Δεν μπορώ, ας πούμε, εγώ τώρα να σκάω 8 χρόνια στον άλλον ή 10. Είναι δυνατόν, είναι πάρα πολλά. Πού πας, κύριε, λοιπόν? Αν πεις, δεν φαίνονται. Κάποιοι δεν φαίνονται. Όπως και το αντίθετο. Κάποιες δεν φαίνονται. Είναι 16 χρόνια και σου λέει είμαι 23. Πού πας, κοριτσάκι μου 16 χρονών? Και ποιο είναι αυτό, παιδιά, το τραγούδι να ακούσω? Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ελληνικά. Έχει ζητηθεί ελληνικό στοιχείο. Πες μου όλο ξένα, μου λένε. Και εγώ είμαι δίπλα στα κουλεράκια μου. Παίξαμε μέλισσες, παίξαμε σταφέντο. Πάρε και αργυρό τώρα. Όσα νιώθω για σένα, μη με ρωτάς. Αν αυτό είναι εκπομπή, παίζει τα πάντα. Δώσε δυνατά. Θέλω μόνο στα μάτια να με κοιτάς και να χάνομαι. Δώσε! Ναι, πάμε λίγο. Στα αστέρια πάμε. Αφιερωμένο. Το Γιάννη, στη μαμά μου που της αρέσει. Στη μέρη μου απέναντι στο καβασκινιό. Στην Πλάνα που της αρέσει ο αργυρός. Μαρία Πλάνα, για πάρτι στην εκπομπή σήμερα. Πατάμε, κράτησε μου το χέρι και πάμε. Εγώ δίπλα σου θα είμαι. Τέλειο, εγώ δίπλα σας θα είμαι, παιδιά. Να ξέρετε, ό,τι και να γίνει, εγώ δίπλα σας θα είμαι. Μόνο, να ξέρεις. Λοιπόν, για την ηλικία, λοιπόν. Πόσες φορές έχεις πάει, παιδιά, σε ραντεβού? Και κυρίως οι άντρες την πατάνε περισσότερο σε αυτό. Τα αγόρια. Το λένε, ρε παιδί μου, ξέρεις γιατί? Γιατί, ρε παιδί μου, τα αγόρια θα σου γίνεται. Όταν τους αρέσει μια κοπέλα και είναι αυτή λίγο μεγαλύτερη, θέλουν να είναι δίπλα της, να αισθάνονται, ρε παιδί μου, άντρες. Κατάλαβες. Είναι και θέμα γοήτρου για το αγόρι, που έτσι είναι ο στυλοβάτης, είναι αυτός, ας πούμε, που θα σε στηρίξει, που πρέπει να είναι ο άντρας της σχέσης. Άμα τώρα εσύ είσαι 27 χρονών κορίτσι και ο άλλος είναι 22, αισθάνεται λίγο μειονεκτικά. Θα σου πει ότι είναι 26, θα σου πει ότι είναι 25, να σε πλησιάσει λίγο. Τα κορίτσια όμως δεν έχω καταλάβει γιατί θέλουν να το παίζουν μικρότερες, αφού οι γυναίκες κρύβουν την ηλικία τους συνήθως. Δηλαδή, έχω κορίτσια που έχω ακούσει που είναι 18 χρονών και βγαίνουν ραντεβού με ένα παιδί που είναι 25 και του λένε ότι είμαι 22. Κατάλαβες. Θα το ξεγελάς, σίγουρα. Μία, δύο, τρεις, πώς θα το ξεγελάσεις. Κατάλαβες τώρα. Τι είπες, Γιωργάκη? Γιώργο μου, εσύ είσαι 25. Μοιάζει 25. Μοιάζει 25. Πόσο είσαι είναι το θέμα? Βασικά δεν είναι το θέμα, Γιωργάκη μου, πόσο είσαι. Πόσο λες ότι είσαι είναι το θέμα. Πόσο λες τα κορίτσια ότι είσαι. Να το πάω. Τι είπε. 26 λέει. Καλά, δεν ντρέπεσαι. Είσαι 28 και λες ότι είσαι 26. Να κάνω μια άλλη ερώτηση τώρα, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω μια γραμμή στον αέρα, ρε παιδί μου, ένα κουλεράκι να μου πει. Ρε Δαμάσκη, ναι, τώρα με το χέρι στην καρδιά. Εσύ, έχει τύχει ποτέ να γνωρίσεις μεγαλύτερη κοπέλα, να τη γουστάρεις πολύ και να της πεις ότι είσαι μεγαλύτερος και να είσαι πολύ μικρότερος της? Ναι, και όλα τα έχει κάνει αυτό το αγόρι. Όλα σε όλα ναι, λέει. Δεν λέει και πουθενά όχι. Το έχετε κάνει. Εγώ το έχω παρατηρήσει ότι αυτό το κάνουν τα αγόρια. Και έχω να πω εγώ, δράτουμε της ευκαιρίας, ότι και εμένα. Πιο μικρός λέει το κάνει. Ότι και εμένα που την πέφτουν πάρα πολύ πιτσιρικάδες. Όχι ότι εγώ δεν είμαι πιτσιρικούλα. Κατάλαβες, αλλά μου την πέφτουν παιδί μου αγόρια που τους κάνω μια πενταετία. Και τον κοιτάω και λέω, βρε κουκλάκι μου, τι να κάνω, θα μπορούσα να είμαι αδερφή σου, του λέω. Γιατί, παιδιά, 5 χρόνια. Είναι πολλά 5 χρόνια, παιδιά. Παιδιά, σας πω κάτι, 5 χρόνια είναι πολλά. Πόσο είναι? 2 χρόνια, ο άντρας της Μέρης είναι 2 χρόνια μικρότερος. Κάνα πρόβλημα, 2 χρόνια δεν είναι κάτι. Και ειδικά ο άντρας είναι, όσο ο άντρας ήταν αρσενικό, δεν φαίνεται.
άμα δεν φαίνεται. Αλλά σου πω κάτι, εγώ δεν μπορούσα να είμαι, ας πούμε, με ένα άτομο που είναι 5-6 χρόνια μικρότερο και να περπατάω στον δρόμο και να μου λένε, και να μου λένε φίλες μου, η τεκνατζού. Δεν μπορώ να το ακούσω αυτό. Δεν μπορώ να το ακούσω αυτά. Εντάξει, παιδί μου, να το ρίχνω ένα-δύο χρόνια, δεν με πειράζει. Αν τούτο βγάλω 5-6 χρόνια. Δεν τα λέω καλά. Ευαγγελία, λέω τα λέω καλά. Εντάξει, θα στα πει καλύτερα η Ντέμι, δώσε λίγο. Δώσε ένα πόδι, αγαπημένη μου, ατάξα τώρα, έλα. Δώσε λίγο και... Κι από ερώτα. Κι από ερώτα με θα. Πάμε δυνατά. Και από ερώτα με θα. Την ατάκα, τι είναι αυτή ήταν η ατάκα. Κι από ερώτα με θα. Έλα, μου αρέσει. Βγαίνα την αδερφή της Ντέμιτς προάλλες, ορίστε, τη Ρώμη. Πολύ καλό κορίτσι, την αγαπάω πάρα πολύ, Ρώμη, εξαιρετική. Και η Ντέμι και η αδερφή της, φοβερά κορίτσια. Τώρα άκουσα Ντέμι και θυμήθηκα. Τι είδα τη Ρώμη, μου λέει τι κάνεις καλά, έκανα σερφ, έκανες όχι, της λέω πάω παρέα, κατάλαβες αυτό, δεν έχω κάνει ακόμα. Κάνει και η Ρώμη σερφ, έχει πάει ταξίδι στο Μαρόκο, όλα θα τα πω, κατάλαβες, λοιπόν. Break, ορίστε, μετά λοιπόν το θέμα της ηλικίας, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα κακά τα ψέματα, όλοι έχουν πει ψέματα. Ακόμα και οι μεγαλύτερες, εντάξει, αυτό πες είναι, πώς θα σου πω τώρα, είναι το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως, ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες κόβουνε καμιά τετραετία. Σου λέει, είναι 42, σου λέει, α, είναι 34. Κατάλαβες, πώς θα σου λέει, εντάξει, κόβουνε παραπάνω, ακόμα δεν κόβουν τετραετία. Ή σου λένε, ρε παιδί μου, μην πεις την ηλικία σου, γιατί παλιά, που ας πούμε, αλλάζαν την ταυτότητά τους για να αλλάξουν την ηλικία, είχα φτάσει και σε αυτό το σημείο γυναίκες. Εγώ γενικότερα θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κανένας να κρύβει την ηλικία του. Όσο είσαι, όλα είναι εδώ και εδώ. Και 20, μπορεί να είσαι 22 χρονών και να έχεις μυαλό 30-30, μπορεί να είσαι 30 και να έχεις μυαλό 15χρονου. Όλα είναι εδώ και εδώ. Η ηλικία δεν μετράει τόσο για μένα. Δώσε δυνατά, Ντέμι! Πήγαμε για break! Πάμε! Πιο δυνατά στην καρδιά. Χτύπα και με τα πλά. Κοίτα, μια πληγή ανοιχτή να πονά. Χτύπα πιο δυνατά. Χτύπα. Χτύπα γίνεται, χτύπα. Έχεις ένα σκοπό. Να τελειώσεις ό,τι άρχισες, κοίτα. Έλα, Σταρ, καινούργιο τραγούδι, δώσε δυνατά. Παιδιά, έχουμε Stunners και Stunner αγαπημένους. Και το Stun τον αγαπάμε. Και την ομάδα την αγαπάμε, γιατί είναι επαγγελματίες όλοι. Και ο Στάν, ξέρετε, σκίζει στην αυτοκίνηση. Όχι σκίζει, σκίζει, δεν καταλαβαίνεις. Και πήρε και τα βραβεία, τα σάρωστα βραβεία στα MAD Awards Cyprus. Μην νομίζεις ότι δεν είδαμε. Και ο Αργυρός επίσης που έξω πριν πήρε βραβεία. Και η Ελένη Φουρέιρα πήρε βραβεία πολλά. Και τους αγαπάμε όλους, να είναι καλά, την αγάπη μας τους στέλνουμε. Και ακούμε δυνατά εδώ το καινούργιο τραγούδι του Στάν. Την καρδιά μου θα μου σπάσει. Έλα λίγο. Χτύπα πιο δυνατά, χτύπα. Χτύπα πιο δυνατά στην καρδιά. Χτύπα και με τα πλά. Κοίτα, μια πληγή ανοιχτή. Καινούριο τραγούδι από Στάν, δώσε. Χτύπα. Λοιπόν, χτύπα πιο δυνατά, θα σου πω τώρα. Το επόμενο ψέμα που λέμε εμείς σε πρώτο ραντεβού. Μη σου πάρει καιρό. Η γυναίκα το έχει πει αυτό το ψέμα. Δεν ξέρετε και με τώρα πια δεν το έχει πει. Έχετε πει στα γόρι σας, στο μελλοντικό, στο wannabe αγόρι μου. Δεν έχετε πει, θα μιλάω στον τζίπερ, το αγόρι μου. Λοιπόν, δεν έχετε πει ότι ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, η μπάλα, τρελέ, άμα δεν κάτσω εγώ να δω Champions League τρίτη, τετάρτη και UEFA πέμπτη, δεν πάω πουθενά. Έλα, πες, εγώ τα ξέρω γιατί βλέπω, αλλά εγώ βλέπω, δεν τα λέω έτσι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω πολύ βλέπω μπάλα, έχω κουραστεί λίγο, βλέπω άλλα, με έχουν λίγο τραβήξει άλλα αθλήματα, αλλά βλέπω, ξέρετε μου γίνεται. Και πίσαν ότι κόσμο, ο καλός μου, ας πούμε, θέλει να δει μπάλα, και θα δω μαζί του, δεν έχω πρόβλημα, κατάλαβες. Παλιότερα βέβαια, να ξέρεις, που ήμουν πιο κολλημένη με την μπάλα, έχω ακυρώσει και ραντεβού για να κάτσω εδώ Champions League, την Μπαρτσελώνα. Λέει η Μέρη, στο μευτήριο της κυρίας Διονυσίας της δώσαν το σωστό παιδί. Κοίταξε. Νομίζω. Για τη μαμά μου δεν δώσαν το σωστό παιδί. Για τον παπά μου δώσαν το σωστό παιδί. Η μαμά μου με κατάλαβε από το χαμόγελο. Έτσι μου λε: κατάλαβα. Μου λέει: επειδή έλεγε συνέχεια και είχε ζήσει έτσι. Μου λέει: λέω, αυτό είναι το δικό μου. Λέει: κατάλαβε. Η μάνα μου με κατάλαβε την αρχή. Δεν ξέρω πώ γίνεται αυτό. Όλα τα βρέφη ίδια είναι. Μάλλον τα παραλέει και να διονύσει. Τέλο πάντων. Αφού έτσι θέλει, λέει: την πούμε την ιστορία τη τώρα, εντάξει. Λέει: του με κατάλαβε από χιλιόμετρο. Πάσο, ό,τι πει. Αυτή είναι η μάνα, εγώ θα πω. Δεν ξέρω εγώ. Δώσε και τάμ τα δυνατά. Έλα,
βλέπετε πολύ ψηλά διάθεση, έτσι. Γι' αυτό πες με μουσικές εδώ πέρα. Έχει έξω τον τέλειο καιρό, καλοκαίρι. Παιδιά, έξω είναι καλοκαίρι. Αν εξαιρέσεις λίγο τον παγωμένο αέρα, λιγάκι, είναι, αν κοιτάξεις πάνω ουρανό, λες ότι είναι Μάιος-Ιούνιος. Το λες? Το λες. Το λες, παιδιά, το λες. Συγγνώμη τώρα. Πολύ ωραίος καιρός. Λοιπόν, πες τώρα, δεν έχεις πει ψέματα, τους αρέσει μπάλα, ενώ συγχαίρεσες πάντα τα μαύρη ώρα και αυτή που τα ακούει, που του λες το... Και είναι και απαράδεκτο που λες ψέματα, γιατί ο άλλος στο κεφάλι του λέει, όχι πάλι καλά, δεν θα με πρίσει για να πηγαίνω στο γήπεδο ή να πάω να ακολουθήσω την ομάδα μου σε κανένα εκτός έδρας παιχνίδι, εκτός έδρας όμως, δηλαδή εξωτερικό, καταλαβες, Champions League και λίγο όπως θα λέγαμε, ή θα καλώ τους φίλους μου στο σπίτι και δεν θα έχει πρόβλημα. Και τα φτιάχνει μαζί σου, κυρία μου. Όχι, θα το πω εγώ τώρα. Θα κάνω την κυβέρνηση του Βόλου. Τα φτιάχνει μαζί σου. Και έρχεται η τρίτη. Και καλεί τους φίλους του. Και αρχίζει, τι? Θα καλέσει τους φίλους να δεις μπάλα. Καλά, ρε μωρέ μου. Εγώ σήμερα ήθελα να πάω σινεμά. Θα κάτσεις να δεις τώρα μπάλα. Και θα κάνετε το σπίτι έτσι. Και τι θα φάτε, θες να μαγειρέψω εγώ? Και αρχίζω ξάπισαλμος. Και αρχίζει μουρμούρα. Και σου λέει, όχι, δεν θα σε ενοχλήσουμε σε άλλους. Λέω, όπα λέει ο άλλος, τι τρίμπλα είναι αυτή, αυτή είναι στη άρεση μπάλα. Τι, ότι τύπου δεν θα κάτσεις, αγάπη μου, να δεις μαζί μας μπάλα, αφού εσένα να σ' αρέσει να βλέπεις μπάλα. Κατάλαβες. Εκεί είναι το πρώτο fail, εκεί τώρα την απομυθοποιείς. Ποπ, παπ, άλλα μας έλεγε, άλλα είναι. Δαμασκηνέ, στον πίνακα, σου έχει συμβεί αυτό? Όχι. Δηλαδή, όποια σου είπε, βλέπω μπάλα, την έβλεπε? Ναι. Βλέπει, μόρφος δεν βλέπει. Εδώ έρχεται, μας λέει για τον Παναθηναϊκό συνέχεια. Κάτσε εδώ. Τι λέει? Εντάξει, παιδιά. Εντάξει τώρα, οι γυναίκες με την μπάλα έχουν ένα θέμα. Αλλά να σου πω την αλήθεια. Δείτε το λίγο διαφορετικά. Πες ότι η γυναίκα, ας πούμε, δείτε το εσύ διαφορετικά, ο άντρας που δεν βλέπει μπάλα. Οι άλλοι κάθονται και βλέπουν μέσα στο σπίτι τους μπάλα, παρατάνε τις κοπέλες τους και οι κοπέλες τι κάνουν εκείνη η μέρα, τρίτη, τετάρτη, βγαίνουν έξω με τις φίλες τους, άρα οι κοπέλες είναι μόνες τους. Καταλαβες. Θα έχεις να βλέπεις. Μην πας παρακάτω, είναι θεσμευμένες. Κατάλαβες. Δεν το δέχομαι. Όχι. Θα πάνε χάρμα οφθαλμών. Τρίτη, τετάρτη σου λέει, γεμάτα τα μαγαζιά όλα. Champions League. Όλες οι γυναίκες. Παρέλαση γίνεται έξω στον δρόμο. Κατάλαβες. Και κάθε ο άλλος με τους φίλους του στον καναπέ, τρίτη πίτσα του εκεί πέρα. Πήρε τα αναψυκτικά του, πατάει και ένα τέτοιο, συγγνώμη, και κατάλαβες. Και σου λέει, εντάξει, την έχουμε δεμένη τώρα το γαϊδαρό μας. Άμδε που έχει βγει η άλλη, κύριε Ελεύθερη, και ωραία. Για δώσε και Φουρέιρα, έτσι. Παμ, παμ, παμ. Λοιπόν, κάτσε να σου πω εγώ τώρα τι αναφορά θα πούμε τώρα, περίμενε. Για δώσε λίγο, Ελένη Φουρέιρα. Γιατί έχω πολύ χαρτί εδώ, να το βρήκα. Παμ, παμ. Είναι πολύ καλή μαθήτρια, ρε φίλε. Δώστε δυνατά, Ελένη Φουρέιρα και Μάη. Πες τι κοιτάς, πες μου πώς φαντάζεσαι να με κρατάς. Πες τι κοιτάς. Και θα σου πω τώρα, μιας που λέμε τι κοιτάς, θα σε πάω στο ότι καλανδουλάκι. Έτσι, γιατί τα έχουμε μαζί μας, είναι η παρέα μας. Είναι εξαιρετικά γυαλιά οράσεως. Και ξέρεις κάτι, αντέχουν και στο σπάσιμο, βεβαίως. Πόσο δυνατά. Παμ, παμ, παμ. Λοιπόν, τα γυαλιά οράσεως, να ξέρετε, έχουμε πει, είναι πλέον και στυλ. Δεν χρειάζεται να έχεις μυοπία, αστιγματισμό ή οτιδήποτε άλλο για να φοράς γυαλιά οράσεως. Πολλοί τα φοράνε κανονικά, πηγαίνουν, παίρνουν τους φακούς τους απλούς, τους κανονικούς, ή φτιάχνουν φακούς δικούς τους και φοράνε γυαλιά οράσεως γιατί είναι και τέλεια για το στυλ. Πλέον είναι μόδα. Έχω να σας πω λοιπόν ότι μπορείτε να πέσετε με τα μούτρα στις γυαλιά οράσεως από ό,τι δανδουλάκι, είναι εξαιρετικά, ανθεκτικά, φοβερά, έχει άπειρα σχέδια και να σου πω και κάτι. Μπορείτε να τα σπάσετε και άφοβα. Δηλαδή, να ακούσω ένα τραγούδι τώρα και τρελαίνεσαι, παιδί, να τα σπάσεις γιατί περνάς ωραία. Σπάς τα γυαλιά, ρε παιδί μου, σπάς τα και πήγαινε μετά στο δανδουλάκι γιατί είσαι μια χαρά. Γιατί πας στα ό,τι δανδουλάκι, φέρνετε τα σπασμένα γυαλιά όπως βλέπω εδώ, παίρνετε τα καινούργια στη μισή τιμή. Είναι. Πες τώρα τι ωραία. Ναι, βεβαίως, στη μισή τιμή, παιδιά. Δώσε δυνατά. Λοιπόν, καταστήματα ό,τι καταμουλάκης έχει στον Πειραιά, στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, στη Σαλαμίνα και στη Χαλκίδα. Φύγαμε για ανάσα και επιστρέφουμε για την τελευταία ανάταση εκπομπής για να κλείσουμε τη Δευτέρα μας.
Απ' τη μυρωδιά σου μπορώ να μαγευτώ. Σε καλοκαίρινες εικόνες μέσα να... Πατάς με μια άνεση μέσα μου. Και ξεχνάς και πατάς τα όρια μου. Πάτα εσύ. Νύχτα πάνω στη νύχτα με εξόδευσα. Δεν ορίζει κανείς την καρδιά μου. Κανένα, αυτήν εδώ κανένα δεν ορίζει κι αυτό. Κανένας. Στο θύμα σου. Ακού λίγο στίχο. Εκεί που το θέλω. Μέχρι εκεί που το θέλει ο καθένας είναι παιδιά. Πόσο δυνατά. Πάμε δυνατά. Ώρες που τις περπάτησα. Φωνές που δεν συγκράτησα. Δεν έχουν πλέον νόημα. Τα μαχινέ. Δεν έχω περιθώρια. Δώσε. Πάτας τα όρια. Πατά τα όρια! Κομματάρα Γιώργος Μπαζονάκης, δυνατά πες τώρα στο μάτι μου και στο κούλε! Κομματάρα. Αφιερωμένο σε όλους κι αυτό, δώσε μου. Τι είναι? Όχι, τίποτα απολύτως, να μας γίνει. Εσύ θα καταλάβεις σε λίγο καιρό. Δώσε! Πατά τα όρια! Για όλους όσοι πατάνε τα όρια και κάποια στιγμή είναι απέναντι το ηφαίστειο και σηκωβράζει. Και σιγοβράζει και σιγοβράζει και ξέρει, μόνο τώρα θα σκάσει. Πού είμαστε, περίμενε, θα σκάσει. Λοιπόν, πολύ ωραία τραγούδι πέρα από την πλάκα τώρα που εμείς κάνουμε πλάκα με τους τοίχους μας. Άρεσε πάρα πολύ. Γιώργος Μπαζονάκης, πατάς τα όρια. Εξαιρετικό κομμάτι. Γιατί σήμερα είπαμε θα παίξουμε ελληνικά. Δώσ' το δυνατά πάλι, δώσ' έπος. Περπατάς με μια άνεση μέσα μου. Και ξεχνάς και πατάς τα όρια μου. Νύχτα πάνω στη νύχτα με εξόδεψα. Δεν ορίζει κανείς την καρδιά μου. Αν νομίζεις πως έχεις το θύμα σου, είναι μέχρι εκεί που το θέλω. Βολική σου συνήθεια ανέγινα. Στο κεφάλι τα διάζω. Και φεύγω. Δώσε δυνατά, γεια σου το Μπαζονάκη. Ωρες που να γίνει και μπαμπά, δώσε. Φωνές που δεν συγκράτησα. Θα γίνει πατέρας ο Γιώργος Μπαζονάκης, παιδιά, το ξέρετε, έχει κυκλοφορήσει, βεβαίως. Όλοι θα γίνουν πατεράδες. Και ο Μπαζονάκης και ο Κανάκης, όλοι ετοιμάζονται. Εν τω μεταξύ, δεν είναι απίστευτο, παιδιά, εντάξει, μην ξέρετε, δεν κάνουμε κουστομπολιό, ούτε σομπίς και τέτοια, αλλά είναι πόσο απίστευτο είναι ότι όλοι χωρίζουν και υπάρχουν και κάτι που ξαφνικά δεν γίνουν πατεράδες. Παιδιά, όλοι χωρίζουν. Όλοι χωρίζουν. Άκουσα ότι χώρισε ο Ρονάλντο, δεν χώρισε. Όλοι χωρίζουν, εγώ αυτό ξέρω. Και ξαφνικά, ναι. Και ναι, μωρέ, ναι. Όποιος δεν αισθάνεται καλά και δεν πρέπει να κάνει, χωρίζει. Εμείς μαζί τους είμαστε. Ω, συγγνώμη. Αλλά ακούω συνέχεια για χωρισμούς και ακούω συνέχεια ότι κάποιος θα γίνει μπαμπάς, όχι μαμά. Μπαμπάς, Κανάκης μπαμπάς, Μπαζονάκης μπαμπάς. Με το καλό, αγαπάμε Μπαζονάκη τώρα. Μα, όσο ζω, μαζό, δεν λέει. Α, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι. Θα σου πω το επόμενο ένα ψέμα το οποίο έχετε πει όλοι. Όλοι. Βαριέμαι εύκολα. Ψέμα. Όχι μόνο δεν βαριέται εύκολα, αλλά θα γαντζωθεί από πάνω σου σαν βέλα θα γαντζωθεί. Τι είπες τα μασκινά, δεν υποστηρίζεις. Εσύ και εγώ βαριέμαι εύκολα ρε φίλε, αλλά υπάρχουν αυτές που το λένε, το έχουν ψωμοτήρι και αυτοί που το έχουν ψωμοτήρι και μόλις πεις, οκ, είμαστε μαζί, κολλάνε από πάνω σου έτσι, σαν βέλες. Τι βαριέσαι εύκολα. Παιδιά, αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Απλά στο παίζουνε ότι είναι λίγο φευγάτη και αεράτη και... Να, εγώ ξέρεις κάτι, εγώ βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα. Όχι δεν βαριέται εύκολα, θα σου γίνει μόνο... Θα έρθει κάτω από το σπίτι, θα πάει τα κουδούνια με, τα... με τις βαλίτσες. Πάει, θέλεις να μείνουμε μαζί. Σταταράκι όμως. Πάρε και Πάολα τώρα τον θυμό να γίνει μακελιό. Είπαμε, σήμερα θα παίξουμε ελληνικά, είπαμε. Παολάρα, γιατί τη ζητήσατε. Μαζί, έκανες πίσω. Θεά Πάολα. Δεν είναι τρέλα ούτε μανία. Δεν είναι παραλογισμός. Αυτό που νιώθω από τη μέρα που έγινες ξαφνικά. Το που σιγουράζει που λέγαμε, κατάλαβες. Έτσι όπως φέρθηκε σε μένα. Δίνει τώρα, ξέρεις να έχεις το δίνει. Έχει πάρει το στόχο και σιγοβράζει. Δώσε ρε Πάολα! Είναι έθιμο! Δώσε!
Έχω μαϊστάρει ότι ανοίγω πρόγραμμα τώρα, έτσι, έτσι. Φοβερό κομμάτι, φωνή εξαιρετική, καλλιτεχνάρα Παολάρα. Ω, πραγματικά, μου την έχετε ζητήσει, σας αρέσει πάρα πολύ, Παόλα. Και σήμερα είπαμε, θα παίξουμε μόνο αγγλικά για πάρτι σας, παιδιά, κουλεράκια μου γλυκά. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε όμως το θέμα μας. Τώρα, όποιος σου πει, εγώ βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα, να ξέρεις. Μιλάμε για φόλα μεγάλη, δεν παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, δεν είμαι τώρα να σου το πει μια φορά, να σε ρωτήσει επειδή να σου πει ο άλλος βαριέσαι γενικά σχέση και να πει ναι, βαριέμαι, που είναι όντως OK, true. Αλλά όταν πας να κάνεις δηλωσάρα, τι που ξέρεις κάτι, εγώ βαριέμαι εύκολα γενικά στις σχέσεις. Κράτα και μια πισινή για τσίπα. Το πιο σύνηθες είναι να είναι ασφυκτική ή ασφυκτικός, να σε παίρνει κάτι τηλέφωνο τη μέρα, να μην σε αφήνει να πας τώρα μόνος σου, να έρθει κάτω από το σπίτι σου, να χτυπάει κουδούνια, να έρθει με τις βάλεις και να σου πει θες να μείνουμε μαζί, αγάπη μου. Τι ωραία. Κατάλαβες. Ψέμα. Θα σου πω εγώ εδώ. Α, καλά, άλλο ψέμα στο πρώτο ραντεβού. Να, κοίταξε να δεις. Εγώ θέλω να είμαστε. Θέλω να είμαι μαζί σου, μου αρέσει μπουρμπουρ. Αλλά εγώ δεν μπορώ συνέχεια αυτό το μαζί, συνέχεια το μαζί. Ψέμα. Τι και καλά, τι θα το μου λέει μια φορά την εβδομάδα, δύο τόσο cool. Α, στο cool δεν είναι κανένας. Άμα αυτό ήδη ακριβώς, ήδη έχει μέσα τα σεσουάρ, την οδοντόκρεμα και την οδοντόβρυσο, να έρθει κράκ να στείλει στο μπάνιο σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πας στο μπάνιο και βλέπεις ξαφνικά, ενώ είχες μία οδοντόβουρτσα, βλέπεις τι λες, αγάπη μου, τι γίνεται εδώ. Καλά, είδες σούπα. Έφερα την οδοντόβουρτσα μου για να την έχω εδώ τα βράδια που θα διανυκτερεύω, για να μην την κουβαλάω και την πηγαίνω φέρνω στο σπίτι μου. Έλα, ρε, Βέρτη! Ό,τι νιώθω για σένα να δεις, ίσως τότε σκεφτείς τι περάσαμε εμείς. Αφιερωμένο στη μαμά κοντά μου και στην Εσοφία. Αν ποτέ αγαπήσεις και εσύ αν θα νιώσεις μισή θα το δεις. Τι ωραία τραγούδι, παιδιά, αυτό! Όταν νιώσεις κι εσύ μοναξιά κι από κάπου ζητάς να πιαστείς. Μην αργείς, μην σκεφτείς, σ' αγαπώ όσο κάνεις. Μην αργείς. Η εκπομπή είναι τριγυμμένη κρανία μετά τους θυμούς και τα όρια και τα σπάστα και να πάνε. Μην αργείς, σ' αγαπώ όσο κάνεις. Κοίταξε, δηλαδή, έτσι είναι η μουσική. Πες με μουσική για όλα τα γούστα. Για τους πονεμένους, για τους κατακαμένους, για τους ερωτευμένους, για τους καψούριδες, για τους πέφτω κάτω στα πατώματα, για αυτούς που λένε, α, δεν μπορώ όλο αυτό το συνέχεια μαζί να ξέρεις. Εγώ δεν είμαι τέτοια. Ου, ναι, σίγουρα. Δεν σε επίστεψε το καφές που πίνεις εκεί στο ραντεβού, πραγματικά. Εγώ δεν μπορώ αυτό το μαζί συνέχεια όλη μέρα. Εγώ θέλω άλλο, σου πω εγώ τι λένε. Εγώ θέλω άλλο να έχει και τη ζωή του, να έχει και το χώρο του και την ελευθερία του. Να μην βρεθούμε και δύο μέρες για να μου λείψεις. Ναι, καλά. Την πρώτη μέρα που δεν θα είστε μαζί, το τηλέφωνο θα πάρει φωτιά από τη μουρμούρα. Μπίρι, 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 να ξέρεις. Μην αργείς, μην σκεφτείς, σ' αγαπώ. Παιδιά, το άλλο, έλα, θα σας πω και το τελευταίο και θα φύγουμε. Παιδιά, ποιος έχει πάει σε ραντεβού. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κάνουν πάλι οι γυναίκες περισσότερο. Πάει στο ραντεβού και σου λέει, θέλεις να πάμε. Μπα, όχι, δεν πεινάω. Κάθεσαι στο τραπέζι. Δεν πεινάω πολύ, μωρέ, εγώ. Και παίρνει, παιδιά, παραπάνω πιάτα από ό,τι παίρνει το αγόρι. Και θα σου πω γιατί μου παρεχθεί η ιστορία. Έρχονται, λοιπόν, στο μαγαζί που εργάζομαι, μια παρέα φίλη μου. Είχαν βγει, λοιπόν, τα παιδιά πιο πριν με μια κοπέλα. Λοιπόν, είχαν μεγάλη παρέα, ρε παιδί μου. Και έρχεται μια κοπέλα στην παρέα που είχαν δει καιρό. Τη λέει, να σου πω, τη λένε, Μέρι μου, ας πούμε, θα φας. Μα δεν πεινάω πολύ. Δεν θέλω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Όχι, όχι. Φάτε εσείς, φάτε. Και έρχεται ο σερβιτόρος και παραγγέλνει μπριζόλα ένα κιλό. Πήρε κάτι ταρτάρ, κάτι αυτά. Να πάρουμε και ένα τέτοιο, να πάρουμε και ένα τέτοιο δημέσια, πάρουμε και τα άλλο. Εγώ δεν πεινάω. Για όλοι μαζί, για όλοι μαζί. Και μετά η χαριστική στο κυρίως τι θα φάτε και πήρε μπριζόλα μισό κιλό μόνη της. Όχι παραπάνω, ένα κιλό πήρε. Συγγνώμη, ένα κιλό μπριζόλα. Ο σερβιτόρος είχε μείνει σέκος. Σου λέει, τι λέει αυτή η μόνη της. Εν τω μεταξύ, δηλαδή, αν πίναγες, τι θα έλεγες, γουρνόπουλο, κυρία μου! Πραγματικά, πόσο ψέμα αυτό που σου λέει. Πω, εγώ δεν θα πάω, γιατί γενικά το βράδυ, το έχω κόψει το βράδυ, να κάνω δίαιτα. Ναι, όλες με τα γιαούρτια είναι και τα φρούτα το βράδυ. Τι να σου πω, λοιπόν. Ναι, παιδιά, και ήρθε η παραγγελία στο πιάτο, στο τραπέζι, και η τύπησα, λέει, έτρωγε ακατάπαυστα. Εμείς, λέει, είχαμε κάτι σχετικά γαμέτσι. Ξέρετε, αυτή ήταν που δεν πίναγε, δεν θα έτρωγε.
Καταλαβαίνεις. Οπότε, αν πρέπει να βγεις ραντεβού και σου πει η κοπέλα, εγώ δεν πολύ πεινάω, πάρε εσύ τώρα το πορτοφόλι μαζί και το χαρτζιλίκι, γιατί δεν ξέρεις τι θα παραγγείλει βγαίνοντας έξω, να ξέρεις. Δώσε δυνατά, βέρτης. Μην αδειείς, μη σκεφτείς. Θα πρακοπιέσαι. Είπαμε, σήμερα θα παίξουμε ελληνικά. Έχουνε ζητηθεί. Έχουνε ζητηθεί, παιδιά. Η Ελένη θα πρακοπιέται. Εμείς εδώ παίζουμε τα πάντα, κορίτσι μου. Έχουμε φύγει. Έχουμε πει αυτό το δεκάλεπτο. Με διώχνουνε. Καταλαβαίνεις, καλό μου φιλεράκι. Σε φιλώ. Σ' αγαπώ. Αύριο με νέο θέμα. Τρεις το μεσημέρι. Μουά.